Κύριε Πρόεδρε, με σούσεις της προσφυγικής παλήρειας και με τις εικόνες των πνιγμένων παιδιών να κάνουν το γύρο του κόσμου, τρεις γνωστοί βουλευτές σας, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματά τους, δήλωσαν τα εξής. Ο μεν πρώτος χαρακτήριζε τη μαζική εισρωή προσφύγων κατευθυνόμενη απόβαση Ισλαμιστών. Ο δεύτερος έκανε λόγο για εισβολείς που καταστρέφουν τα νησιά μας. Και ο τρίτος προτείνει ακόμη και σφράγισμα των συνόρων για να μην μπαίνουν οι ξένοι. Συμφωνείτε, συμμερίζεστε αυτές τις απόψεις? Είναι επίσημες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας? Κυρία Χούγκλη, οι επίσημες θέσεις των κομμάτων εκφράζονται από τον πρόεδρο ή τον εκπρόσωπο του κόμματος. Σε αυτές τις απόψεις βεβαίως μπορεί κάποιος βουλευτής να προσθέσει τη δικιά του πινελιά, τη δικιά του απόχρωση, τη δικιά του πρόταση. Όμως ο κεντρικός προγραμματισμός είναι πάντα του κόμματος, από τα συλλογικά όργανα και εκφρασίτου από τον πρόεδρο. Σαφώς και δεν συμφωνούμε με κάτι τέτοιες απόψεις, που όμως εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να ακούγονται. Μπορούν να λέγονται, μπορούν να συζητώνται και δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα φημώσουμε τους συναδέρφους μας. Γιατί όμως δεν έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του κόμματός σας τις επίσημες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το μεταναστευτικό? Αναρωτιέται κανείς μήπως με αυτή την δημιουργική ασάφεια, να χρησιμοποιήσω τον όρο βαρουφάκι, επιδιώκετε να αλλιεύσετε ψήφους από τις δεξιότερες δεξαμενές. Μήπως κλείνετε το μάτι στη Χρυσή Αυγή, στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής? Κυρία Χούγκλη, καταρχήν θα σας έλεγα ότι όπως διεξάγεται σήμερα ο διάλογος, μάλλον τα κόμματα που δεν συμμετέχουν στο διάλογό μας μπορεί να έχουν ψηφοφόρους από τον τρόπο με τον οποίο εδώ πέρα έχουμε μαζευτεί όλοι και συζητάμε, και αυτό πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Το δεύτερο που πρέπει να σας πω είναι ότι είναι γνωστές οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμά μας υπάρχει.